Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μονόδρομο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί πια μετά το ιταλικό δημοψήφισμα η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, καθιστώντας βάσιμες τις ελπίδες πλέον για τη συμμετοχή και των ελληνικών ομολόγων σε αυτό. Η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα αποτελεί σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το διαβατήριό της για την έξοδο στις αγορές. Το πράσινο φως στα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους είχαμε βέβαια στο χθεσινό Eurogroup, τα οποία και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Στο 3,5% του ΑΕΠ τα πρωτογενή πλεονάσματα και μετά το 2018, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ξεκαθαρίζει πως όσο λιγότερα χρόνια θα είναι το πρωτογενές πλεόνασμα σε αυτό το ύψος, τόσο μικρότερη ζημιά θα υποστεί η ανάπτυξη. Σε κινέζικο επενδυτικό όμιλο φαίνεται να περνά το ξενοδοχείο Athens Lindra και μάλιστα σύντομα, αφού μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι με την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώθηκε πως η τελική συμφωνία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχείου σε Κινέζους επενδυτές είναι θέμα ορών. Τα ιδιωτικά ελληνικά νησιά πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Ένας μικρός ελληνικός παράδεισος για 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, οι τιμές είναι εξαιρετικά χαμηλές, αν σκεφτείτε πως ένα σπίτι στο Λονδίνο μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο. 5 είναι τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται αυτή την περίοδο προς πώληση, για να δούμε ποιος θα τα αγοράσει. Πτωτικά κινείται η κλιματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα του κλιματιστηρίου Αθηνών, με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 620,18 μονάδες, καταγράφοντας αοριακές απώλειες 0,02%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά κλιματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.